τα νέα μέτρα και οι περιορισμοί για τους ανεμβολίαστους δημιουργούν ολοένα και περισσότερα προβλήματα, αφού και τα γυμναστήρια μπαίνουν στο στόχαστρο των μέτρων με την είσοδο μόνο σε εμβολιασμένους. Θεωρώ ότι τα μέτρα αυτά είναι μη υλοποιήσιμα και μάλλον καλύτερα να πούμε μη λειτουργικά, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο οι κλειστοί χώροι να δουλέψουν μόνο με ανεμβολίαστους, αν υποθέσουμε ότι το 40% του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί. Είναι πολύ δύσκολο για τις επιχειρήσεις να δουλέψουν μόνο με το 40% του πληθυσμού. Η αγορά θα καταρρεύσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψει μαγαζί μόνο με το 40%. Έρχεται ένας εξαιρετικά δύσκολος χειμώνας, όπως επισημαίνουν οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων, αφού το ποσοστό των εμβολιασμένων είναι πάρα πολύ μικρό και με αυτό δυστυχώς το ποσοστό δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα οι επαγγελματίες, ενώ από την άλλη οι ανεμβολίαστοι, όπως ισχυρίζονται, δύσκολα θα μπουν στην διαδικασία να κάνουν από 2 έως και 3 rapid test, τα οποία φυσικά θα έχουν και δική τους οικονομική επιβάρυνση. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα, διότι οι ανεμβολίαστοι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν 2 ή 3 rapid test που μπορεί να χρειαστεί, ας πούμε, για το δικό μας κλάδο, για τη δική μας περίπτωση, για να κάνει γυμναστική. Δηλαδή θα χρειάζεται σίγουρα για να έρθει κάποιος το μέσο όρο προπονήσεων που πρέπει να κάνει 2 με 3 φορές την εβδομάδα, θα πρέπει να κάνει τουλάχιστον 2 rapid test. Οπότε μιλάμε για ένα κόστος της τάξης των 80 ευρώ μηνιαίως για να κάνει γυμναστική. Ο Σύλλογος Γυμναστηρίων Αχαΐας ετοιμάζει ένα συμβούλιο, για να κάνει ένα υπόμνημα. Έχουμε μιλήσει με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυμναστηρίων, με τον Πρόεδρο και με τον Γραμματέα του Πανελληνίου Συλλόγου, ώστε να ετοιμαστεί ένα υπόμνημα προς τον Υπουργό, τον αρμόδιο Υπουργό, για να ελαφρύνει, ας πούμε, τα μέτρα αυτά.